Το μεγάλο μέτωπο της κοινωνικής ασφάλισης, θα είπε και η εισήγηση, δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους, γιατί δεν είναι μόνο το δικαίωμα στη σύνταξη. Αφορά όλους τους εργαζόμενους, τους πάντες, την εργατική λαϊκή οικογένεια. Και φυσικά δεν είναι μόνο το ζήτημα της σύνταξης, είναι φάρμακα, είναι υγεία, είναι η ασφάλιση της οικογένειας, όλα εκείνα που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουργικών Οργανώσεων, έχοντας εκτίμηση πάνω σε αυτό το ζήτημα, πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε όλους τους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος σε κοινό αγώνα με την οργάνωση συλλαλητηρίων σε όλες τις πόλεις της χώρας μας για τις 30 του μήνα, του Νοέμβρη, μπροστά στη νέα επέλαση για την κατάργηση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, πιστεύουμε, και θα βοηθήσει για να κλιμακώσουμε. Θα δώσουμε αυτή τη μάχη και να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας παραπέρα. Εμείς, αυτοτελώς οι συνταξιούχοι, θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις, όπως υπόθηκε και από την εισήγηση, στις 14 του μήνα, του Δεκέμβρη, απαιτώντας όλα μας τα αιτήματα, γιατί δεν τους χαρίζουμε τίποτα, γιατί είναι από εμάς πληρωμένα, αλλά με αιχμή το δώρο και ό,τι παράνομα έχει παρακρατηθεί αυτό το διάστημα, μια και μπροστά μας έχουμε τα Χριστούγεννα. Αγαπητοί συνάδελφοι και συνάδελφες, γίνεται μια προσπάθεια, τεράστια προσπάθεια από προσανατολισμού και των συνταξιούχων και των εργαζομένων μπροστά σε αυτή τη λέλαπα που ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία. Η προσπάθεια του αποπροσανατολισμού γίνεται από συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον τύπο, που καλλιεργούν καθημερινά ότι κάτι καλό γίνεται για το ασφαλιστικό, κάτι καλύτερο αλλάζει. Είπε και ο συνάδελφος προηγούμενα, για να μην πάω στη φυλακή είναι καλύτερα. Και όλα εκείνα που θέλουν να τα προβάλλουν με έναν τέτοιο τρόπο, για να δώσουν μια ευρωστία ότι κάτι καλύτερο θα γίνει με την ιδιωτικοποίηση και όλα αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλου, που είναι ο βασικός νόμος συνέχεια των προηγούμενων για την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, η κυβέρνηση πατάει σε αυτόν και θα συνεχίσει πάνω σε αυτόν να προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, αρχίζοντας από την επικουρική. Ορισμένοι λένε, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι τάχα θετικά αντιμετώπισε το Συμβούλιο της Επικρατείας τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις προσφυγές που έγιναν και τα λοιπά. Βέβαια δεν κυβερνάει το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Το Συμβούλιο Επικρατείας έστρωσε το χαλί τώρα για να προχωρήσει η κυβέρνηση στο νέο ασφαλιστικό. Και μάλιστα η κυβέρνηση είναι κατηγορηματική. Θα δώσουμε αναδρομικά, μια και ακούγονται τα αναδρομικά, ότι αν μας το επιτρέψουν οι δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις λοιπόν δεν το επιτρέπουν και γίνεται συζήτηση μόνο για το 11μηνο του 15, αυτή είναι η ουσία, τη στιγμή που έχει γίνει σφαγιασμός κυριολεκτικά στις συντάξεις, στις κύριες επικουρικές, στην υγεία, στα φάρμακα, σε όλο το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Απλώς να σας πω, για να έχετε μια αίσθηση και μια εικόνα, που είστε και νεότεροι εδώ, ότι εμείς οι συνταξιούχοι παλιοί, που δουλέψαμε στα βαριά τα ανθυγινά, που πληρώσαμε 40 χρόνια, που πληρώσαμε δώρα, πληρώσαμε όλα για την κοινωνική ασφάλιση κτλ. Εμείς το λέγαμε από το 10 αυτό ότι θα γίνει, προσέξτε, οι περικοπές που έγιναν, μόνο όσον αφορά τις συντάξεις κύριες και επικουρικές, σε κάποιον συνταξιούχο που τότε έπαιρνε 35.000 το χρόνο, σήμερα αυτός παίρνει 16.500. Και αν εφαρμοζόταν η προσωπική διαφορά του Κατρούγκαλου, για τους μεν εργαζόμενους θα είχαν 200 ευρώ το μήνα παρακάτω από αυτά και 250, και αν εφαρμοζόταν ο νόμος Κατρούγκαλου και στους παλιούς συνταξιούχους του ΟΑΕ, θα είχαν μέχρι 450 και 500 ευρώ παρακάτω στη σύνταξη. Αυτός είναι ένας σφαγιασμός. Αλλά δεν τους φτάνει αυτός. Τι σημαίνει με λίγα λόγια ιδιωτικοποίηση, τα είπε και τα προηγούμενα. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Σημαίνει ατομική ασφάλιση, η εργατική λαϊκή οικογένεια βγαίνει απ' έξω
και ακόμα σημαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι συντάξεις που έχουμε σήμερα και που είναι συντάξεις χαμηλές για το 85% των συνταξιούχων θα γίνουν ακόμα μικρότερες. Το 384, αφού θα μειωθεί η κρατική εισφορά, θέλουν να το πάνε στα 220, γιατί αυτό λέει είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και δεν μπορεί να δίνουμε παραπάνω συντάξεις από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και η ανταποδοτική σύνταξη, αφού θα μειωθούν οι εισφορές, θα είναι πολύ παρακάτω. Δηλαδή πηγαίνουμε για μεγαλύτερες συντάξεις, 600-650 ευρώ, τις μεγαλύτερες λέω, εκείνους που θα έχει πολλά χρόνια εργασίας και πάει λέγοντα. Έχει κατανοηθεί αυτό το ζήτημα, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να εκφραστώ έτσι, με αυτόν τον τρόπο, στους εργαζόμενους σήμερα? Νομίζω δεν έχει κατανοηθεί. Νομίζω, συνάδελφοι, και από αυτά που ακούω, μιλάω και με τους νεότερους, όταν μιλάς και τους λες για το ασφαλιστικό, σου λέει δεν θα πάρουμε εμείς σύνταξη. Αυτό εκφράζει μια απογοήτευση, εκφράζει μια παραίτηση. Έτσι το καταλαβαίνω. Συνάδελφοι, η κοινωνική ασφάλιση κατακτήθηκε με τους αγώνες. Είναι γνωστό αυτό. Με αίμα, με θυσίες και όλα τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Δεν το λέω εγώ, το λέει η ιστορία της εργατικής τάξης. Ένα δεύτερο. Αυτό το διάστημα που είχαμε την κρίση και που εμείς οι συνταξιούχοι το παλέψαμε και το εργατικό κίνημα όσο μπορούσε, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και όσοι συσπηρώθηκαν και όσοι εκφράστηκαν αγωνιστικά αυτό το διάστημα, λοιπόν, καταφέραμε να αποκρούσουμε ορισμένα μέτρα. Και σήμερα καταφέραμε, παραδείγματος χάρη, να πάρουμε πίσω την εισφορά αλληλεγγύης, όχι από δικαστήρια, γιατί κανένας δεν πήρε ένα ευρώ από δικαστήρια, αλλά τον αγώνα τους υποχρεώσαμε. Υποχρεώσαμε να γίνουν οι 120 δόσεις, να καταργηθούν οι διατάξεις για τη χειρία, γιατί αν προχωράγαν θα γινόταν χαμός σε αυτό και το καταλαβαίναν. Και επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, καταφέραμε να μην εφαρμοστεί η περικοπή της προσωπικής διαφοράς από στους παλιούς συνταξιούχους, η οποία θα ήταν καταστρεπτική. Επομένως, μόνο με τον αγώνα μπορούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, να αποκρούσουμε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία. Και θα ήθελα να σας πω ότι εμείς, από μεριάς του συνταξιουχικού κινήματος, έχουμε προγραμματίσει για την προετοιμασία σε όλη την Ελλάδα αυτής της κινητοποίησης 15 συσκέψεις περιφερειακές, που θα αρχίσουν από τις 12, από αύριο αρχίζουμε από την Αθήνα με τα σωματεία μας, όλα τα σωματεία της Συντονιστικής Επιτροπής, και θα πάμε σε όλες τις πόλεις για να οργανώσουμε τη δουλειά με τον καλύτερο τρόπο, να κατέβουν οι συνταξιούχοι και να πάρουν την πρωτοβουλία με τα εργατικά σωματεία σε κάθε πόλη, να έχουμε καλό συλλαλητήριο στην Αθήνα για να δώσουμε συνέχεια. Και θα ήθελα να τελειώσω με μια πρόταση εδώ, απόψε στη σύσκεψη των σωματείων και των ομοσπονδιών εδώ στην, και των εργατικών κέντρων, του συνδικαλιστικού κινήματος και των φορέων του λαϊκού κινήματος, των επαγγελματιών κτλ. Νομίζω μέσα από αυτή τη διαδικασία θα είναι καλό να βγάλουμε μια οργανωτική επιτροπή, μια επιτροπή η οποία θα αναλάβει την οργάνωση αυτού του αγώνα στην Αθήνα για το συλλαλητήριο, στην οποία να είναι οι συνταξιούχοι, να είναι οι φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος, δηλαδή ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, όσοι πάρουν την πρωτοβουλία, επαγγελματίες και άλλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό τον αγώνα. Νομίζω έχουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλες τις προϋποθέσεις, εάν αυτό το ζήτημα το παλέψουμε και το παλέψουμε γερά, να έχουμε ένα καλό συλλαλητήριο, να έχουμε μια καλή αγωνιστική πορεία, γιατί το συλλαλητήριο είναι μια μάχη και ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί εάν πραγματικά πιστέψουμε και αν δώσουμε εμείς τη μάχη έτσι όπως πρέπει να τη δώσουμε, τα πρωτοπόρα στελέχη του εργατικού κινήματος, για να εμφυσίσουμε στον κόσμο αυτή την αλήθεια που προσπαθούν με κάθε τρόπο να την κρύψουν, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον αποπροσανατολίσουν. Αυτά, σας ευχαριστώ.